Αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι. Αυτοί οι δύο καλεσμένοι λοιπόν που είναι σήμερα εδώ είναι οι φίλοι μας. Είναι ίσως οι γείτονές μας που μένουν δίπλα. Είναι ίσως οι γνωστοί μας φίλοι συγγενείς. Δηλαδή μπορεί να είναι τα αδέρφια μας, μπορεί να είναι οι κουμπάροι μας. Είναι ανάμεσά μας. Είναι υπαρκτοί. Και μετά από 4 χρόνια στη Μουρμούρα, πραγματικά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα έρθει βράδυ, θα πάει η ώρα 9, θα είναι Δευτέρα, θα έχουμε περάσει ένα συμπαθητικό, ελπίζουμε πια, Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι εκεί να μας υποδεχτούν. Είναι η παρέα που νομίζω ότι θες να βλέπεις για πάντα. Θες να είναι εκεί, να σε περιμένουν, να μπεις στο σπίτι τους, να ακούσεις τα προβλήματά τους, να ακούσεις τα τσεκλίσματά τους, να ακούσεις αυτά που έχουν να πούνε, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι μακριά από αυτά που ζούμε και εμείς στα σπίτια μας. Ηλία Μαρίνα. Yes. Και τέλος πάντων. Δάφνη μου. Και Βλαδίμηρε. Αγάπη μας. Πραγματικά. Η κυρία Ελένη από η κυρία Ελένη από το δίπλα. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν θα μ' άφηνε να έρχομαι να σας μιλάω, νομίζω. Πόσο χαιρόμαστε που είμαστε. Παρότι ψύχρεμη, το μάτι της γυρνάει γύρω-γύρω. Αλλά η καλύτερη φιλενάδα θα ήταν. Όχι, θα ήμουνα και θα απολάμβανα και την παρέα σας. Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει δίπλα τους ένα ζευγάρι κανονικό, εννοώ, που ζει κανονικά πράγματα που και έχει τις ίδιες ανησυχίες. Κανονικά δεν είναι και τα δύο μέλη της οικογένειας. Κανονικότατα είναι και τα δύο. Όχι, δεν είναι πολύ κανονική. Πιο κανονική δεν υπάρχει. Εντάξει τώρα. Για μένα χτυπάει η καμπάνια. Όταν ξεκινήσατε την προηγούμενη Δευτέρα, τότε καταλάβαμε πόσο μας είχατε λείψει. Αλήθεια σας λέω. Κοίταξε, και εμάς μας είχαν λείψει τα γυρίσματα και τα σενάρια που έρχονται. Και ευτυχώς τα σενάρια που έρχονται δεν έχουν αλωτριωθεί, δεν έχουν αλλοιωθεί. Κάθε φορά είναι και πιο έξυπνα, τα χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί 4 χρονιές και να υπάρχει αυτή η πληθώρα σεναρίων είναι Ευαγγέλιο για μας. Μας βοηθούν πάρα πολύ στη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, από την τριβή, από τον πίσω μπρος, διόρθωσε κανένα ράνε, μπορεί και να ξεχυλώσει. Θα έχετε κάποιες φορές τη σκέψη ότι ρε παιδί μου, θα υπάρχουν τα θεματάκια για να μπορούμε να βγάζουμε και να παίζουμε. Και όμως υπάρχουν και γεννιούνται συνεχώς. Συνεχώς. Παιδιά, δεν μπορώ να μην το πω. Το επεισόδιο με το γιο, εντάξει. Φωνάζαμε σε όλο το σπίτι. Με την Ισπανίδα. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Το ότι ήταν το μόνο πράγμα που ουσιαστικά σε έβγαλε έξω από την ψυχραιμία σου, αλλά αυτό το τελείωσε Ελληνίδα μάνα. Το παιδί μου έρχεται από πού. Πού ήτανε, μωρέ, στον πόλεμο. Πού ήτανε. Κι όμως έτσι είμαστε. Και δεν ξέρω τι άλλες χώρες νιώθουν τα ίδια με εμάς και έχουν, εκφράζονται πάρα πολύ. Και εγώ δεν το ξέρω, είμαι περίεργη γιατί λένε Ελληνίδα μάνα. Είμαι περίεργη. Υποθέτω ότι γενικά οι νότιοι πρέπει να είναι λίγο έτσι. Ιταλίδες, Ιταλίδες, Ισπανίδες. Υπάρχει ένα ταπεραμέντο. Και ένα δεσμό, μια έλξη απίστευτη. Δηλαδή φτάνει 35 χρόνια το παιδί σου και ακόμα το μωρό παιδί σου. Το δικό σα παιδί δεν είναι 35, είναι πιτσιρικάς. Όχι, αλλά θα φτάσει 35, δεν θα αλλάξει νομίζω. Θα φτάσει, κάνω το σταυρό μου για να έχουμε κι εμείς να βλέπουμε. Φαντάζεσαι. Αφού εκεί θα φτάσουν παιδάκι. 15 χρόνια, Παναγία. Ναι, η Κοκκίδου με τον Αντώνη θα παίζουν τα φαντάσματα, θα κάνουμε τους γέρους, οι άλλοι θα έχουν μεγαλώσει. Εκεί θα φτάσουμε, τι. Και φτάσαμε στο σήμερα και θέλω να δούμε λίγο, να πάρουμε μια μικρή γεύση για να μην ξεχαστώ αργότερα, το τι θα δούμε σήμερα το βράδυ στις 9 στη Μουρμούρα. Μικρούλα γεύση, ό,τι μας δώσανε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Βρε αγαπημιλικιά, τι τα θες τα σεμινάρια τώρα για το πλέξιμο. Πεταμένα λεφτά είναι. Έλα πάμε στην ειδική, στη μάνα μου ένα Σαββατοκύριακο, θα δείξει όλα. Ηλία, προσπαθώ να χαλαρώσω με ένα φυσικό, ωραίο τρόπο. Άμα πάμε στη μάνα, θα πέσω κατευθείαν στα χάπια. Συγγνώμη που επεμβαίνω έτσι, συγγνώμη, αλλά έχω την εντύπωση πως κάτι κάνεις λάθος. Άσε με τώρα, θα μου μιλήσεις για πλέξιμο. Δεν ξέρω, εγώ πάντως από τη μάνα μου έχω μάθει πως είναι μια καλή, μια ανάποδη. Εγώ από τη μάνα σου έχω μάθει πως είναι μόνο ανάποδη. Άσε με λίγο τώρα, θέλω να συγκεντρωθώ εδώ πέρα να προχωρήσω. Γιατί η Λίτσα ήρθε τις προάλλες και έφερε ολόκληρη ζακέτα. Εγώ τι θα δείξω στη δασκάλα. Κάτι λίγο, έστω αυτό το κασκόλ. Κασκόλ. Εντάξει, ίσως κάπως, πώς να σου πω, στην αρχή. Να μην το ξεκίνησα πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι είναι μικρή λεπτομέρεια αυτό. Όταν μπει το κρόση θα δείξει. Ναι, πραγματικά όμως ήταν μέχρι να πάρω το κολλά, Ηλία. Τώρα φεύγει, τρέχει. Το κάνω και με κλειστά μάτια. Σαν να είναι οι βελόνες προέκταση του χεριού μου. Και έχω να πάω για ψώνια μια εβδομάδα. Θες να πεις τώρα ότι αυτό σε χαλαρώνει. Γιατί δεν με βλέπεις χαλαρή. Δεν το συζητώ αφού σκέφτομαι το αρχίσω κι εγώ. Και πολύ καλά θα κάνεις. Ξέρεις πόσους άντρες έχουμε στην τάξη. Πόσους. Κανέναν. Στην Ελλάδα ζούμε. Αλλά μπορείς να είσαι εσύ ο πρώτος. Δεν θέλω να μου κρεμάσουν κουδούνια, ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αρνητική σου στάση λέει, αυτή ξέρεις από πού προέρχεται. Από συσσωρευμένο άγχος. Είναι
το στρες της καθημερινότητας που... Ενώ, κοίτα, εμένα πόσο πιο χαλαρή και ισορροπημένη είμαι κάνοντας το πλεχτά μου. Ηλία, ένα μπολερό θέλω να μου κάνεις. Πάει πάρα πολύ με μια φούστα που έχω πάρει. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, αυτό το θέμα για το πλέξιμο και πόσο χαλαρωτικό είναι, το είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή πριν από, θυμάμαι, 4 χρόνια, 5, και μέσα στην παρέα που είχαν έρθει ήταν και άντρες. Και πλέκανε, όχι για το αποτέλεσμα, αλλά πιο πολύ γι' αυτό. Γιατί χαλαρώνεις, ξεχνάς τα θέματά σου, ηρεμείς και περνάς ευχάριστα. Mm-hmm. Τότε που το είχαμε κάνει θέμα, πραγματικά μας είχε κάνει όλους πάρα πολύ εντύπωση. Τώρα δεν κάνει σε κανένα, διότι οτιδήποτε μπορεί να μας χαλαρώσει, καλό είναι. Και βέβαια, αλλά τώρα αυτό που είπε και η αγάπη μου από εδώ είναι ότι και εγώ πλέκω. Αλλά εγώ πλέκω παιδιόθεν. Είχα μάθει από τη μάνα μου παιδί να πλέκω. Πλέκω κανονικά. Μπλούζες. Πλέκεις κανονικά. Ναι. Κανονικά. Και όχι για να χαλαρώσω, για να πλέξω. Όχι τώρα πια. Κάτσε, δηλαδή. Όχι τώρα πια. Τώρα δεν προλαβαίνω. Αλλά μικρός έχω πλέξει μπλούζες ολόκληρες. Πώς σου είχε έρθει, γιατί αυτό τότε που ήσουν τσιρικούλης εννοώ, και δεν ήταν και πολύ μέσα στα πράγματα, δηλαδή δεν το βλέπες, δεν το συναντούσες, δεν το λέγανε. Με ενδιέφερε, γενικώς επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, κατασκευές μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα, το ξύλο, να κατασκευάζω καρέκλες, τραπέζια, κρεβάτια, και γενικώς όταν βλέπω κάτι να γίνεται δίπλα μου, μου κεντάει το ενδιαφέρον πάντα, και έτσι μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το πλέξιμο, και έβλεπα τη μάνα μου. Και της είπα, δεν μου μαθαίνεις, και μου μάθε. Η μαμά σου, από περιέργεια, και η μαμά σου έχουν καμία σχέση με αυτό που παίζετε εσείς στην υπερβολή, σαν γονείς? Η δικιά μου έχει. Όχι. Η δικιά μου έχει. Καθόλου. Είχε δηλαδή. Γιατί τώρα δεν μπορεί να έχει, γιατί έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα. Δεν της πέφτει και λόγος κιόλας να με πεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Η μαμά σου που λες ότι ήταν έτσι, όταν έφυγες και ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Γιατί κάπου είχες δώσει μια συνέντευξη και έλεγες για το ξεκίνημά σου στην Αθήνα και την πείνα που έπεφτε. Και πώς ξεκίνησες την πρώτη σου δουλειά με το ένα συμβουλάκι την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Πώς σε άφησε να φύγεις μικρό παιδί, χωρίς χρήματα? Δεν μπορούσα να κάνει και διαφορετικά, γιατί σηκώθηκα και έφυγα. Και ήρθα και δεν της έδωσα και λογαριασμό. Ξέρεις, γιατί είχα κάνει και την επανάστασή μου τότε και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ βέβαια, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να κάνει και τίποτα. Απ' την άλλη πίστευε πάντα ότι είμαι πολύ δυνατός και θα τα καταφέρω. Τα χρόνια αποδείξανε ότι δεν είμαι και τόσο δυνατός. Έτυχε και κατάφερα τα πράγματα. Μην το λες αυτό. Όχι, εντάξει. Παλεύουμε πάντα. Όλοι μας παλεύουμε, αυτό θέλω. Και τελικά ξέρεις τι, τα δράματα που ζει η μάνα δεν τα πολύ ζει μπροστά του. Μπροστά του το παίζει λίγο άνετη. Όπως και ο χαρακτήρας μου. Μπροστά του είναι Αλέξανδρε, τι κάνεις, παιδί μου, αυτό. Ναι. Και κλείνει πόρτα, το παιδί μου. Ναι. Κάτι τέτοιο μπορεί να παίζει και πίσω από την πλάτη μας και να μην το ξέρουμε. Και βέβαια δεν το ξέρουμε. Σας λένε ιστορίες, ρε παιδιά, όταν σας βλέπουν στον κόσμο, στον δρόμο. Γιατί πραγματικά έχετε γίνει ένα ζευγάρι που νομίζουμε ότι είσαστε αληθινό ζευγάρι. Ναι. Αληθινό και ζει δίπλα μας. Αυτό που είπα είναι η μόνη αυτό ερώτηση που, δέχομαι εγώ. Δηλαδή η γυναίκα μου λένε, η γυναίκα σου η Μαρίνα. Λέω, καταρχάς δεν τη λένε Μαρίνα, δεύτερον. Ναι, ναι, δεν είναι η γυναίκα φορές μου. Και, εντάξει, το δέχονται ότι δεν τη λένε Μαρίνα, γιατί είναι μια ηθοποιός που παίζει τη Μαρίνα. Αλλά το δέχονται εκείνη την ώρα, δεν θέλουν να τσακωθείτε μαζί τώρα. Αλλά το αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, δεν είναι γυναίκα. Μου λένε, δεν είστε ζευγάρι. Δεν το χωνεύουμε. Αυτό είναι το μαγικό που έγινε με τη Δάφνη την πρώτη στιγμή όταν βρεθήκαμε. Δεν ξέρω πώς έγινε. Έδεσε αυτή η χημεία. Έδεσε κατευθείαν. Ναι, γι' αυτό ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί. Βέβαια, εμείς βρήκαμε. Τώρα δεν ήταν η ώρα μου, αλλά θα το βάλω. Δεν ξέρω ποιο το θυμήθηκε και το βρήκε. Ότι εσεί οι δύο έχετε παίξει μαζί. Βέβαια έχουμε ξαναπέξει. Πάρα έχουμε αρχίσει χρόνια από τους φρουρούς. Και αυτό θα δείξω. Φρουρή της Αχαΐας. Πόσο παλιό μπορεί να είναι, 25 χρόνια σίγουρα πρέπει να είναι. Εκεί. Παναγία μου. Ναι. Πόσοι παίζετε πια σε αυτό το σύριο. Θυμάμαι πάρα, ότι πάρα, πολύ και σκοσμός. Ο Χριστόφορος μου είχε πει πριν 2-3-4 χρόνια ότι εκεί ξεκίνησε από πάνω από το σχολείο. Φαντάζομαι. Πόσο ήταν τότε ο Χριστόφορος, 16. Και έκανε ένα παπαδοπέδια. Έκανε ένα παπαδάκι. Λοιπόν, θέλετε να τους δούμε πολλά χρόνια πριν στο Μέγκα, στους φρουρούς της Αχαΐας. Καλημέρα, Κωστή. Τι κάνεις εδώ, μόνος σου είσαι? Περιμένω το Στράτο να με πάει εκεί που φτιάχνουν το άρμα για την παρέλαση. Σε θέλω να σκίσουμε.
Φέτος το άρμα μας πρέπει να είναι το καλύτερο. Μην κάνεις οικονομίες. Έχω δώσει εντολή και στο λογιστήριο να πληρώσουν ό,τι χρειαστείς. Σας ευχαριστώ. Θα με περιμένει ο Αντρίκος να φύγουμε. Έχω να κάνω και κάτι ψώνια για τα παιδιά. Πρόσεχε, αγάπη μου, πρόσεχε, σε παρακαλώ. Αδερφούλα, πρώτη φορά νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Βρήκες την ώρα να κρυφοκουβεντιάσεις με τον Ιταλό σου. Θες να αρχίσουν τα σχόλια. Μα Γιωργάντζα, εκείνος μου μίλησε. Σε παρακαλώ, αρκετά. Κωστή μου, σε λίγο θα φύγουν από εδώ και θα πας να ησυχάσεις κι εσύ. Με ζάλισε τόσος κόσμος, γιαγιά. Κάνε λίγο υπομονή, παιδάκι μου. Κάνε μου μια χάρη. Πήγαινε μέσα να σου δώσει καλλιόπι τα χάπια μου. Σύνθια, σ' αρέσει που ήρθες στην Ελλάδα. Πώς σου φαίνεται η ζωή στο Τρικόρφι? Μονότονη. Η γιαγιά σας είπε ότι πρέπει να ανεβείτε. Άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Κουράστηκα τόσες ώρες, με ζαλίσανε, δεν μπορώ. Φέτος, το άρμα της Συνοπίας Αιγίου θα βάλει τα γυαλιά σε όλους. Τι, σ' αρέσει τα αλήθεια? Θα σκίσουμε. Μόνο σου έχεις έρθει? Όχι, με τη γιαγιά. Ήθελε να δει το άρμα πριν πάει στην παρέλαση, να πει αν είναι εντάξει. Αν εσύ είσαι ικανοποιημένος, τη γιαγιά σου δεν της πέφτει λόγος. Εσύ είσαι ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός. Ρε Βλαδίμηρε, καταρχήν δεν ξέρω, νομίζω τα λέγαμε τα σχόλια που έκανα την ώρα που έπαιζε το βίντεο. Εντάξει, εσύ είσαι ολόιδια. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Εκνευριστικά είσαι... ίδια, αυτού σου, μπράβο, ολόιδια. Εγώ λέω, ποια είναι αυτή. Εσύ... Έχω το ίδιο ζαβό βλέμμα, μόλις ενημερώθηκα τώρα. Είναι το ίδιο ζαβό. Το βλέμμα του μικρού. Προχτές νομίζω στο γύρισμα έτσι, γύρισε ακόμα. Και μου είπε κάτι, μου είπε, αλλά ήθελα να σου το πω κιόλας, ξέχασα μετά. Μετά μου ήρθε η προσθήκη, γύρισε και μου είπε, με κοιτάει με δύο μάτια ερωτευμένα και μου λέει, βλάκα. Ήθελα να σου πω, είσαι η πρώτη που μου το λέει, σε ευχαριστώ. Τι πλάκα που έχετε. Έτσι διασκεδάζουμε εμείς, ξέρεις, ναι. Τις μέρες. Είναι για τόσο ωραία που διασκεδάζετε και τόσο ωραία που διασκεδάζει και ο κόσμος μαζί σας. Ναι. Εντάξει, δεν είναι για φέτος, αλλά κάτι και στο θέατρο μαζί. Γιατί να μην κάνουμε. Θα κάνουμε. Γιατί να 4 χρόνια παίζετε στην τηλεόραση, είσαστε το ζευγάρι και δεν. Ξέρεις τι γίνεται, όσο είναι, μουρμούρα, όσο είναι η μουρμούρα. Αν κάνουμε κάτι μαζί στο θέατρο, νομίζεις ότι ο κόσμος θα έρχεται να δει τη μουρμούρα. Ή θα πρέπει να ανταποκρίνεται. Και είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα, γιατί είναι άλλο πράγμα το θέατρο, άλλο η τηλεόραση. Και αλλά θέλεις να κάνετε πρόβλεψη, πώς θα νιώσει ο πελάτης. Συνήθως έτσι είναι όμως. Εδώ το αισθάνεσαι και όταν είσαι μόνος σου. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμα και όταν είσαι χωρίς να ήμασταν μαζί, ας πούμε, σε μια παράσταση που παίζεις μόνος σου και βλέπεις ότι πρέπει να ξεπεράσεις ένα πράγμα για να του πεις του θεατή, κοίτα, τώρα έχουμε κάνουμε άλλο πράγμα τώρα. Άστο, ναι. Άστο αυτό που έχεις έρθει με την τηλεόραση. Και είναι, είναι λίγο άσχημο αυτό. και για αυτό που το κάνει και για αυτό που το βλέπω. Εγώ μιλάω για μένα και τον κόσμο που ξέρω και κυκλοφορεί γύρω μας. Σας μεταβιβάζω μία έτσι, ανάγκη μας. Θα θέλαμε πολύ να σας δούμε μαζί στο θέατρο. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Πότε λες. Εδώ είμαστε. Δεν σταματάμε να μιλάμε, διότι η μουρμούρα μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Θέλω να προλάβω να πεταχτώ σε ένα άλλο θέμα. Κάνω αυτή την εκπομπή φέτος 22 χρόνια. Είχες έρθει πριν καμιά 15 ετία και παραπάνω για τον Άμλετ το Β'. Μπράβο. Δεν ήρθα τότε να το δω, αλλά τώρα θα έρθω. Και σε περιμένουμε. Γιατί τώρα θα έρθω, κάτσε να μετακινηθώ. Ήταν 17 χρόνια πριν, Ελένη. Εσύ. Το θυμάμαι σαν τώρα στον Αντένα να μιλάμε. 17 χρόνια πριν να μιλάμε για τον Άμλετ. Με τεράστια επιτυχία, βέβαια, έτσι. Τεράστια, τεράστια. Και κάτι. Μετά το ξανά έκανα πριν από 10 χρόνια, ξανά τα ίδια και τώρα το επαναλαμβάνω φέτος στο θέατρο Ζήνα. Μέχρι το Πάσχα εκεί θα είμαστε. Πες ελάτε μου, να διασκεδάσουμε. Πώς ήρθε το συγκεκριμένο έργο που το έχεις ξαναπαίξει και άλλες φορές. Πώς μου ήρθε τώρα? Ναι, τώρα. Γιατί τώρα? Το συγκεκριμένο έργο μου ερχόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα δικαιώματα. Αλήθεια. Ναι, δεν τα έδινε ο ατζέντης του συγγραφέα. Αλλά άλλαξε ο ατζέντης και μας τα έδωσε τελικά. Καταφέραμε και τα πήραμε. Και έτσι κατορθώσαμε και τα πήραμε και με τον Τάγαρη, που είναι ο παραγωγός μου, αποφασίσαμε να το κάνουμε. Σχεδιάζαμε πολλά άλλα πράγματα που δεν καρποφορήσανε. Δεν έδωσε δηλαδή η στιγμή να γίνουνε
Και τελευταία στιγμή, ενώ το κυνηγούσαμε, μας είπε ναι και το πήραμε τελευταία στιγμή και το κάναμε. Θέλεις λίγο να θυμίσεις τον κόσμο τι είναι? Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα έργο που έχει πάρα πολύ γέλιο. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Είναι παροδία του Άμλετ. Οι χαρακτήρες που ξέρετε υπάρχουν μέσα, είναι υπαρκτοί. Υπάρχει Άμλετ, Οφηλία, Πολώνιος, Κλάβδιος, όλοι. Αλλά δεν είναι όπως τους ξέρετε. Είναι ακριβώς κάτι διαφορετικό. Θέλεις να πεις δύο λόγια για τους χαρακτήρες, ναι. Μπράβο. Η Οφηλία είναι τζάνκι. Κανονικό. που χαίρεται τη ζωή σαν το παιδί των λουλούδιων. Ο Άμλετ είναι επιϊκός ανόητος. Ο Κλάβδιος τον ενδιαφέρει η εξουσία, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και η εξουσία. Η Γερτρούδη, που είναι η μητέρα του Άμλετ, έχει ένα τεράστιο ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί του, δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Η Ρόζενγκρας, η Γκίλντενσεν, είναι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Ποιοι άλλοι μαζί μένουν? Ο Ωράτιος, ο επιστήθιος φίλος, είναι πολύ επιστήθιος φίλος, δεν τον ενδιαφέρει καν για το φίλο του. Και βέβαια ο Λαέρτης, που είναι γκέι. Ο γιος του Πολώνιου, που ο οποίος ζει Πολώνιος, που είναι πατέρας Οφηλίας και του Λαέρτη, του αρέσει να κρύβεται και να παίρνει μάτι. Πότε γράφτηκε αυτό το έργο? Έχει γραφτεί πριν από 20-25 χρόνια το συγκεκριμένο έργο. Έχει παιχτεί και στο εξωτερικό. Εδώ γίνανε οι μεγαλύτερες αλλαγές στην Ελλάδα και οι μεγαλύτερες προσθήκες. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα τον ύμνηστο, τον Μπελιέ, που έχει κάνει μετάφραση. Ερχόταν κάθε εβδομάδα στις Κουίντες, στα παρασκήνια δηλαδή, για να παρακολουθεί τι θα έχουμε αλλάξει. Με συγχωρείς, πώς καταλάβαινε τι λέτε? Καταλάβαινε, αλλά είναι ένα έργο που στηρίζεται πάρα πολύ στον αυτοσχεδιασμό. Έχει μια πολύ γερή βάση, αλλά στηρίζει πολύ στον αυτοσχεδιασμό, είναι διαδραστικό. Ποιος μας έλεγε αυτό, ο Θοδωρής, ότι είχε πάθει πλάκα κάποτε? Θοδωρή, εσύ κάποτε μας είχες μιλήσει ότι είχες βρεθεί στον Άμλετ του Βλαδίμηρου. Ναι. Εσύ ναι, μας το έχεις ναι, πει. Ναι, ναι, ναι. Είδες που σου λέω, έχουμε μιλήσει ναι, ναι, πολλές φορές για αυτή την παράσταση εδώ μέσα. Είχε αφήσει την εποχή της αυτή η παράσταση. Γελάει, ακόμα γιατί με είχε κάνει ρεζίλ. Ναι. Στο τέλος, για να καταλάβεις, πεθαίνουμε όλοι πάνω στο κοινό. Πεθαίνουμε. Και εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα ευτράπελα γινόντουσαν. Είχαμε, ένα θα πω μόνο για να μην σας κουράζω, είχαμε μία φορά ένα θεατή που την είχε δει 17 φορές τότε, ο οποίος είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό γέλιο, αυτό το εξής, το έτσι, αλλά την ώρα που έπαιζες άκουγες αυτό συνέχεια, δεν μπορούσα να κρατηθεί κακό, μη σηκούσα. Σταματούσα, τον κοιτούσα, δεν μπορούσε. Πήγα μια φορά, του πήρα τα παλτό από γύρω-γύρω από τους ανθρώπους και του τα έριξα όλα από τον πάνω. Τον μόνωσες? Τον μόνωσα για να σταματήσει. Δε, και άκουγες κάτω από τα παλτό έτσι. Από κάτω. Και μετά ειδοποίησε όλο το θείο σου και πεθάναμε όλοι πάνω του. 9 άτομα πάνω του πεθάναμε για να σκάσει. Και δεν σταμάταγε. Έχει τα πάντα μέσα. Έχει χορό, έχει τραγούδι, έχει τα πάντα. Γέλιο, άπλετο γέλιο. Πότε ξεκινάτε? Αύριο. Σήμερα είναι τα ραδιόφωνα. Σήμερα θα κάνουμε μία τη γενική μας για τα ραδιόφωνα και αύριο ξεκινάμε 7.30 ώρα κανονικά. Έχεις καθόλου αγωνία? Καθόλου, τίποτα. Ούτε οι άλλοι έχουν. Διότι φροντίσαμε να είναι καλά και ο παραγωγός μου, γιατί από τον Ιούλιο είχα στημένο το σκηνικό μου. Οπότε μπορούσατε να κάνετε τις πρόβες σας, να βρείτε. Οι ηθοποιοί έχουν δουλευτεί πάρα πολύ. Τελευταίες 10 μέρες πηγαίνουμε σε αριθμό παράστασης. Έχουν γυμναστεί πάρα πολύ και είναι όλοι τρελοί σαν και εμένα. Οπότε ποιοι είναι, γιατί δεν τους αναφέραμε? Είναι Γιώργος Κωνσταντίνου. Θα τους θυμηθώ έναν. Η Βάσο Χριστίνα Τσάφου, η Βάσο Γουλιαλμάκη, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Χρήστος Γιάνναρης, ο Γιώργος Σουχατζής, ο Κωνσταντίνος ο Κυριακού, ο Γιάννης ο Ζαράγκαλης. Ελπίζω τους είπα όλους. Όλους τους είπες. Μπράβο. Δεν είπαμε κι άλλοι. Μπράβο σου. τον απασχολούσε τα γυρίσματα, γιατί και με τη Μουρμούρα έχετε ξεκινήσει ή δεν ξεκίνησατε ναι, τώρα τα γυρίσματά σας? Είναι από τις λίγες φορές που είναι πιο ήσυχος από ποτέ. Ναι. Δηλαδή, εσύ ο σύζυγος θα μας εξηγήσει πώς γίνεται. Τις δύο προηγούμενες τρεις χρονιές ήταν, δηλαδή θέλεις και λίγο να το σκοτώσει κάποιες ναι, φορές, ναι, ναι, αλλά ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση. Εκείνη είναι ποτέ σε τέτοια κατάσταση, την έχεις πάντα νιώσει ποτέ να είναι κάπως έτσι? Όπως. Πάντα. Όπως ότι να θες να τη σκοτώσει. Να θέλω να τη σκοτώσω, όχι. Εντάξει, γιατί έχει και τρομερή υπομονή. Έχει, ναι. Έχει τρομερή υπομονή, αλλά εντάξει, μερικές φορές όχι, είναι γλυκύτατη. Γλυκέτατη. Και στο σύριαλ μου άρεσε ένα πράγμα που είπε, σαν γραφή που ήταν πολύ ωραίο, που γυρνάει και λέει, μου λέει, έχεις πόσο για την έκφραση που μου είπες. Ανεξάρτητη γκάμα εκφράσεων. Εκφράσεων, γιατί είμαι παγωμένος. Και λέει, δεν ξέρω, θέλει να με σκοτώσει ή θέλει να με φιλήσει. Εσείς οι δύο, και επειδή είστε και χρόνια μαζί, ναι,
Έχετε έναν τρόπο να επικοινωνείτε και με τα μάτια και χωρίς ατάκα να μπορούμε να γελάμε ή να νιώθουμε τι νιώθετε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν χρειάζεται κανείς πάντα να μιλάει για να κρατάει τον άλλον. Μπορεί και με σιωπές. Και οι σιωπές είναι και πιο δυνατές. Γι' αυτό μας αρέσει και εμάς. Ναι. Και νιώθουμε πολύ τυχεροί που συναντηθήκαμε. Και, και έχει ακόμα να μας δώσει. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από 3-4 χρόνια. Εγώ δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ δηλαδή θα μπορούσα να συνεχίζω τόσο καιρό να κάνοντας μία δουλειά. Δεν το έχω ξανακάνει. Μία δουλειά και με έναν άνθρωπο συνέχεια. Δηλαδή μόνο οι δυο μας παίζουν. Για σένα, σκεφτόμουν όταν πρώτο ξεκίνησε η σειρά και είδαμε ότι κάνει επιτυχία κτλ. Λέω, άραγε θα κάτσει η δεύτερη σεζόν. Κι εγώ το, ειδικά στη δεύτερη σεζόν έλεγα τώρα δεν ξέρω. Δύσκολα, δυσκολεύτηκα να. Αλλά μετά είδα ότι το ίδιο το πράγμα το ζήταγε. Δηλαδή δεν είχε τελειώσει. Δεν αισθανόμουν ότι είχε τελειώσει. Και τώρα μου κάνει εντύπωση ότι περνάει ο καιρό και έχει κι άλλο και έχει κι άλλο και έχει κι άλλο. Και... Εγώ από την αρχή όταν μου το είπαν, είπα θα πάει 10 χρόνια αυτή η σειρά. Πλάκα μου κάνει. Κατευθείαν. Όχι, όταν μου το είπαν, τον άρχισα να το βλέπω σιγά σιγά. Στην αρχή δεν ήξερα τι επιτυχία θα κάνει. Και εγώ είδα ότι έχω πολύ καλό υλικό στα χέρια μου. Αλλά όσο άρχισα να το βλέπω, είπα αυτή η σειρά μπορεί να τραβήξει 10 χρόνια. Εσύ φέτος θέατρο. Πώς και δεν έκανε. Για πες μου. Κοίταξε να σου πω. Εγώ είμαι λίγο. Καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Το έκανες όμως. Το έκανα και εξαντλήθηκα. Το έκανα 2 χρόνια σερί θέατρο και γύρισμα και τα έπαιξα τελείως. Δηλαδή. Δεν, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα έτσι. Δεν έχει να κλέψει. Εγώ τις έχω πει κιόλας ότι τις ζηλεύω κιόλας μερικές φορές. Εσύ γιατί δεν το κάνεις. Επιλογή σου και εσένα. Πώς είναι επιλογή της. Γιατί εγώ είμαι, ξέρω εγώ τι είμαι. Τι είσαι. Δεν ξέρω. Πες το μόνο σου. Μη λέμε εμείς, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Κύριε. ναι, και κάπως είπα φτάνει. Δηλαδή. Και έχει δίκιο. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Αν μου προκύψει κάτι που θα είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο για να το ακολουθήσω, προφανώς θα ξεχάσω και την κούραση. Αλλά μετά από 27 χρόνια τώρα στη δουλειά, δύσκολα κάτι σε ξεκουνάει τόσο πολύ. Ναι. Οπότε κάποια πράγματα έτσι που συζήταγα δεν προχώρησαν, δεν τα κυνήγησα και φανατικά. Και ναι, δεν ξέρω. Και κοίταξε τώρα μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο, δηλαδή. Πόσα, δηλαδή τώρα τα 2 χρόνια έχεις καθίσει. Ναι. Μα δηλαδή δεν είναι και τίποτα. Όχι, δεν είναι, αλλά ξέρεις, όταν είσαι μέσα σε όλο αυτό και τρέχεις, δύσκολα κάνεις και λίγο πίσω. Γιατί κοίταξε, και να εξαρτάται. Το σκέφτεσαι και να το θες, λες, εντάξει, ας κάνω και αυτό τώρα γιατί προέκυψε και είναι και καλό, ή να μην αφήσω εκείνο γιατί είναι πολύ ωραίο. Ναι. Και θα δούμε μετά. Και το μετά σου φέρνει το πιο μετά. Εμένα ήρθε το μετά. Ναι. Λέω, όπα τώρα, περίμενε. Και κάνει και κάτι έξυπνο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή προστατεύει τον ίδιο τον εαυτό, έτσι. Δηλαδή, κρατάει τις δυνάμεις της και τις σκέψεις. Γιατί ξέρεις, όταν εξαντλείσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρχίζει και δεν δουλεύει καίγεσαι, και αυτό. Καίγεται το κεφάλι, καίγεσαι γενικά. Εγώ το δοκίμασα 10 μέρες, κάθισα λίγο το καλοκαίρι. 10 μέρες που κάθισα, καθάρισε το μυαλό μου. Είναι και θέμα ανθρώπου, βέβαια, έτσι. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν μπορούν παρά να κάνουν 50 πράγματα ταυτόχρονα. Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ έτσι. Δεν έχω τις αντοχές αυτές. Μάλιστα. Λοιπόν. Γλυκή μας παρέα, γλυκό μας παρεάκι, δικοί μας άνθρωποι, πρέπει να σας αφήσουμε να φύγετε. Μας αφήσετε. Χαρήκαμε και πάλι που σας ήταν κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλείτε κάθε τόσο. Τι κάθε τόσο. Που γνωρίσατε. Εμείς κάθε τόσο όχι, έχουμε περάσει κάτι μήνες να σας δούμε. Γνωρίσατε κυρία Ελένη και τη γυναίκα μου. Αυτό το κορίτσι το γλυκό. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Τρυφερή μανούλα. Σας βλέπουμε στη τηλεόραση, είσαστε καταπληκτικοί και από κοντά είσαστε καταπληκτικότεροι. Να σταματήσω. Έλα να σας φιλήσω, μωρέ. Εμείς οι δύο μάλλον είμαστε στις ίδιες σχολείς. Τώρα σε είδα και εγώ άστεχτα. Αγαπημένε μου, βρε θα έρθω τώρα. Πραγματικά έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εσύ πότε θα πας? Πρέπει. Έλατε. Θες να κανονίσουμε να πάμε μαζί? Ναι, κανονίστε και λάτε παρεούλα. Ωραία, ναι, αμέ. Θα πω να συνεννοηθούμε. Έγινε, μέσα. Εντάξει. Ξεκίνα να σου φύγει το άγχος που δεν έχεις. Δεν έχω άγχος, παιδάκι. Ελάτε να γελάσουμε. Ελάτε να γελάσουμε. Θέλουμε. Ξέρεις κανέναν που δεν θέλει να γελάει, ειδικά εμένα, τώρα. Κάθε χρόνο τώρα. Και χειρότερα. Όλο και πιο πολύ το ψάχνουμε. Πάρ' τον άντρα σου και φύγει, σε παρακαλώ, του γκρινιάρι. Αν το θέλουμε. Γεια σας, κυρία Λέγκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.